Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος έχει σοριαστεί στο πάτωμα. Δευτερόλεπτα πριν έχει δεχτεί επίθεση από τον ανεξάρτητο και πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος βγήκε μενόμενος από την Ολομέλεια για να τον βρει και να τον γρονθοκοπήσει. Γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Γραμμένο, φωνάζοντας ότι δεν θα πιάσεις εσύ στο στόμα σου την μητέρα μου, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών. Όπως φαίνεται στο βίντεο από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κωνσταντίνος Φλόρος τρέχει προς την έξοδο για να βρει τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και οι συνάδελφοί του δεν καταφέρουν να τον σταματήσουν. Βουλευτές βγαίνουν έντρομοι από την αίθουσα του Κοινοβουλίου για να δουν τι συμβαίνει και σοκάρονται αντικρίζοντας το πάτωμα τον Βασίλη Γραμμένο. Συνάδελφοί του τον βοηθούν να σταθεί στα πόδια του και τον μεταφέρουν στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες. Από εκεί θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για εξετάσεις. Στη μύτη του, το σημάδι του χτυπήματος ήταν εμφανές, μπορώ να πω ότι είχε παραμορφωθεί, είχε αλλάξει χρώμα η μύτη του. Την ίδια ώρα, άντρας της ασφάλειας και ένας συνεργάτης κόμματος καταφέρνουν να απομακρύνουν τον Κωνσταντίνο Φλόρο, αφού πρώτα όμως έχει γροθοκοπήσει με μανία τον Βασίλη Γραμμένο. Είναι μια προσωπική διένεξη. Προκλήθηκε από τις απίστευτες ιδεολογίες απέναντι στην μητέρα μου, η Ήβρης. Δεν έχει κάποια πολιτική διάσταση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Προκλήθηκε λόγω αυτού. Εγώ τη μητέρα μου, όταν ακούω να τη βρίζει κάποιος, επειδή είναι ό,τι πιο ιερό έχω, θα κάνω τα πάντα για να το προστατέψω αυτό. Λειτουργήσα παρορμητικά, ήταν μια ατική στιγμή. Αν γινούσα το χρόνο πίσω θα ήμουν σίγουρα πιο ήρεμος, πιο ψυχρέμος. Ο πρώτος λόγος που γύρισα και πήγα από πίσω του ήταν γιατί ήθελα να μιλήσουμε. Όμως κάτι τέτοιο δεν επετέφθη, γιατί δυστυχώς όλο το σκηνικό συνέχισε με τη σύμβριση. Δυστυχώς ήταν παρορμητικό. Σίγουρα, αν γινούσα τον χρόνο πίσω, αυτό θα το αντιμετώπιζα πολύ πιο ψύχρεμα. Είδατε την επίθεση του κυρίου Φλόρου? Είδα ότι ανταλλάξανε κάποιες κουβέντες. Είδα το σοκ στα μάτια όλων των βουλευτών και είδα και τη συνέχεια την κοινοβουλευτική. Η ένταση ανάμεσα στους δύο άντρες είχε ξεκινήσει από την Ολομέλεια, όπου και συζητεί το ιάρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλόρου, Ευστάθιος. Δεν μπορείτε με βάση τον κανονισμό, ο λόγος δίνεται μόνο στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ή στους προέδρους των κομμάτων. Ο πρόεδρος μας ο ίδιος ζήτησε την άση της ασυλίας του, αν και είναι μια υπόθεση, κύριε πρόεδρε, η οποία δεν τον αφορά. Σε εκείνο το σημείο και ενώ ο Κωνσταντίνος Κίτας εξηγούσε πως η μήνυση είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης του επιτέθηκε φραστικά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος διέψευσε τη φραστική επίθεση, ενώ μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας μερικά λεπτά μετά την επίθεση, επιτέθηκε στον Κωνσταντίνο Φλόρο, που είχε επιστρέψει στην αίθουσα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δεν περίμενα ποτέ μετά τα συμβάντα του παρελθόντος να επαναλάβουν άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο πράξεις που έχουν να κάνουν κυρίως με ζωώδια αίσθηκτα. Μου κάνει νοήματα και κινήσεις περίεργες. Αυτό είναι κοινοβούλιο. Δεν θα το κάνουμε τραμπούκα εδώ μέσα. Αν θέλει να τραμπουκίσει, πάμε έξω να τραμπουκίσουμε. Εδώ είναι Βουλή. Το φρούρα, και επειδή δεν το μάθατε, γι' αυτό και τιμωρήστε εσείς. Κύριε Φλόρο, δεν έχετε καταλάβει τι απαράδεκτη συμπεριφορά έχετε. Τελικά ο πρόεδρος της Βουλής διέταξε την κράτηση του Κωνσταντίνου Φλόρου και την παραπομπή του στην Γαδά με τη διαδικασία του αυτοφόρου κακουργήματος, όπως προβλέπει το άρθρο 157 του νέου ποινικού κώδικα για επίθεση σε βουλευτή την ώρα του καθήκοντος. Έδωσα εντολή στην φρουρά της Βουλής να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών και να εξηγηθεί με βάση τα πραγματικά περιστατικά ότι στοιχειοθετείται κατά τη γνώμη μας η περίπτωση της δεύτερης εκδοχής του άρθρου 157, η εκδοχή δηλαδή της βιοπραγίας εναντίον μέλους του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την παραπομπή του Βασίλη Γραμμένου ζητά ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλόρου που βρισκόταν στα θεωρία την ώρα της επίθεσης. Εγώ είδα έναν διαπληκτισμό από πάνω κάτω από το κόμμα του Βελόπουλου εναντίον του γιού μου να σηκώνει το γιος μου να βγαίνει προς τα έξω και εκεί χάθηκε η εικόνα. Καταδικάζω βέβαια κάθε λεκτική και σωματική βία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Κωνσταντίνου Φλόρου, υπήρχε προϊστορία μεταξύ των δύο αντρών. Φυσικά είναι μια άτυχη στιγμή, είναι ένα περιστατικό ατυχές. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν επικροτεί μια πράξη τέτοια. Από εκεί και πέρα όμως, ενημερώθηκα ότι πριν από το ατυχές περιστατικό υπήρξε μια απίστευτη σχηδαιότητας λεκτική επίθεση του έτερου βουλευτή προς τον κύριο Φλόρο. Δεν δικαιολογώ.